Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Prisma 91,6, τελευταίο απογευματινό μαγκαζίνο πριν το 15 Αύγουστο και είναι μεγάλη χαρά που θα σας μιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Χαλικιά, να τον καλησπερίσουμε, να κάνουμε μια συζήτηση για τα προβλήματα του νησιού, για τις δράσεις της περιφέρειας και βεβαίως να ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο, αν έχει κάποια εικόνα για αυτή τη στιγμή την πολύπαθη Ζάκυνθο. Καλό απόγευμα κύριε Χαλικιά, τι κάνετε, πώς είστε? Καλό απόγευμα κύριε Πινάκη και και στο κρατέδες. Κύριε Χαλικιά, δοκιμάζεται η Ζάκυνθος αυτή τη στιγμή. Εδώ και πάρα πολύ καιρό και η Ζάκυνθος και η Κέρκυρα και όλα τα Ιόνια εκτός από εμάς ευτυχώς. Και είναι κάτι περίεργο, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης το πρωί και στο Σανακανάκι και τη Ζακύνθος. Και ο Δήμαρχος νομίζω το ίδιο. Ναι, τόσο πολλές φωτιές και τόσες πολλές αιστείες σε διαφορετικά σημεία, αλλά και γίνεται ένα κυνηγητό. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Θα δούμε. Μάλιστα, ας ελπίσουμε. Είναι λίγο περίεργο, ας πούμε. Είναι λίγο περίεργο, πραγματικά. Είναι τέταρτη, νομίζω, μέρα που καίγεται το νησί. Δεν βοήθησαν και οι άνεμοι των προηγούμενων ημερών. Ας ελπίσουμε ότι θα ηρεμήσει όλη η κατάσταση. Από την άλλη, τώρα, κύριε Χαλικιά, να τολμήσω να ρωτήσω αν, για παράδειγμα, υπάρχει και θέμα στην υλικοτεχνική υποδομή, δηλαδή αν έχουμε γερασμένο στόλο ή πυροσβεστική, ή γενικότερα ήταν τόσο μαζικό το φαινόμενο που δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε άμεσα. Εντάξει, είναι γεγονός ότι όταν έχεις πάρα πολλές φωτιές και πάρα πολλά σημεία και έχεις τα μέσα που μπορούν να ανταποκριθούν σε μια κανονικότητα, ίσως, ας πούμε, σίγουρα σε μια έξαρση θα έχεις πρόβλημα. Μετά αυτές οι φωτιές μπαίνουν, και αυτό είναι το περίεργο πάλι, μπαίνουν απόγευμα προς το βράδυ, όπου μετά δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα μέσα. Σωστό. Δηλαδή, πρέπει να ανοίγουν το σούρκο κτλ. Δηλαδή, έχουμε και αυτό το πρόβλημα. Είναι διάσπαρτες, κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες στις πυροσβεστικές υπηρεσίες και όπου και με αγώνα μεγάλο, δηλαδή, βλέπουμε τις Ζάκυνθο και συζητάτε με τον Αντιπεριφερειάρχη, είναι όλη μέρα στα μέτωπα. Τι να πω, ας ελπίσουμε ότι θα λήξει ομαλά αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, κύριε Χαλικιά, θέλω λίγο με αφορμή και ένα πρόσφατο δελτίο τύπου που έστειλε η περιφέρεια για μια χρηματοδότηση 8,5 εκατομμυρίων ευρώ για έργα ύδρευσης. Και επειδή, ξέρετε, επειδή μεταδίδουμε μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο εδώ εμείς και παρακολουθούμε ίσως πιο στενά τη δράση του Δημοτικού Συμβουλίου, θέλω λίγο να μας ξεκαθαρίσετε κάποια πράγματα για να κατανοήσουμε. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς στα σημαντικά προβλήματα του νησιού έχει και τον πρώτο λόγο και η περιφέρεια. Και αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει μία συζήτηση, καθώς συζήτηση, οι πολίτες φέτος ζορίστηκαν. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι μείναμε αρκετές μέρες χωρίς νερό, το δίκτυο είναι πεπαλαιωμένο. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε, οι δράσεις της περιφέρειας στηρίζουν βεβαίως τον Κάλαμο και τον Καστό με ένα σημαντικό ποσό. Απλά πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το οξυμένο πρόβλημα? Και θα ήθελα και τη δική σας γνώμη στο θέμα της ΕΙΔΑΠ που είχε συζητηθεί παρελθοντικά. Την άποψή σας θα ήθελα. Να σας πω, το θέμα δεν είναι η ΕΙΔΑΠ ή ο Δήμος ή κάποιο. Πιστεύω ότι το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί από τον τρόπο με τον οποίο έχει γίνει η συμφωνία με το νερό που παίρνουμε από τον Άγιο Γεώργιο. Και δεδομένου ότι δεν έχετε και όλη η ποσότητα, υπάρχει ένα παπαλαιωμένο δίκτυο που έχει πάρα πολλές απώλειες. Το δίκτυο στην πόλη, και στην πόλη ενώ όχι στην πόλη, ενώ το δίκτυο σε όλο το νησί, παθαίνει συνεχώς βλάβες. Δεν έχουν εκμεταλλευτεί από παλιότερα τα νερά της Λευκάδας, η οποία Λευκάδα πιστεύω ότι έχει πλούσιο υδροφόρο ορίζοντα και θα μπορούσε να δώσει ένα μέρος της λύσης, αν και χρησιμοποιείται, αλλά σε όσο θα έπρεπε. Και ταυτόχρονα σκεφτείτε τι γίνεται με τον κόσμο που έχει που είναι στο νησί. Και δεν νομίζω τελικά ότι όντως χρειάζονται υποδομές για να υποδοθεί 150.000 κόσμος όπως υποδείγματος προχές. Και καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να βρεθούν λύσεις αυτό και μάλιστα γρήγορα, γιατί το πράγμα θα κυροτερέψει, πιστεύω, εάν δεν αλλάξει κάτι. Είναι πολύ σωστό. Δεν μιλάμε στην καθημερινότητα. Καταλαβαίνω ότι σε όλα τα νησιά αυτή τη στιγμή που είναι τουριστικοί προορισμοί, δηλαδή για παράδειγμα και στο Αιγαίο και πολλές φορές που έχω πάει και εγώ σε διάφορα νησιά, είναι 15 Αύγουστος. Αλλάζει λίγο η συνήθειά μας και η καθημερινότητά μας. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα χάος στην πόλη, δηλαδή από το Περιγιάλι που ζω μέχρι την πόλη θέλω μία ώρα για να κατέβω. Είναι μια πραγματικότητα τουριστική. Εντάξει, θα ζήσουμε με αυτό. Από την άλλη όμως μπαίνουν στην ημερήσια διάταξη, κύριε Χαλικιά,
οι βασικές δομές που λείπουν από το νησί. Για παράδειγμα, όπως είπαμε, η ύδρευση, το θέμα των σκουπιδιών, το οποίο υποθέτω είναι, έχει δρομολογηθεί η λύση του και αυτό θα μας δώσει μια σημαντική ανάσα. Και από εκεί και πέρα είναι και η ζεύξη που έρχεται στο προσκήνιο. Ναι, είναι μια παλιά ιστορία. Η ζεύξη πρέπει να τη συζητήσουμε. Εγώ την έχω συζητήσει από την αρχή τη θητεία μου, όταν είχαμε αρχίσει τα προβλήματα με τη γέφυρα. Mm-hmm. Είχε πάρει πολλά, δεν θα θυμάστε τίποτα κλπ. Βεβαίως. Σκέφτηκε εγώ τη λειτουργία των δομών. Έχουμε δώσει κάποιες προτάσεις. Έχει ζητηθεί να δώσουμε κάποιες απόψεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να δρομολογηθεί μια λύση, η οποία, όπως είπε και ο Δημάτιος προχθές, θα πρέπει να βγαίνει την κίνηση έξω από την πόλη και να δούμε ποια θα είναι η μορφή. Σε κάθε περίπτωση, εγώ έχω ζητήσει και από το Υπουργείο Υποδομών ο δρόμος που θα γίνει μέχρι και η μελέτη. Υπάρχει μια παλιά μελέτη για την υπόγεια ζεύξη που φτάνει ο δρόμος μέχρι 50 φιλοσόφων. Ναι. Και είχα ζητήσει το Υπουργείο Υποδομών που συζητάει με τον κύριο Μαγκρή, που είναι εκεί ευθύνος κοινωνιακών έργων, να γίνει ο δρόμος και μέχρι απέναντι. Δηλαδή προβλεπόταν ώστε να υπάρχει έτοιμη μια κατασκευή η οποία θα μπορέσει να μας να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια γέφυρα σε εκείνο το σημείο, η οποία θα δούμε πώς θα είναι. Όντως είναι κάτι που θέλει σκέψη. Mm-hmm. Έχει η Μαρίνα ανάμεσα, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν λύσεις και θα δούμε. Ο Δήμαρχος μου είπε προχθές ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε κάποιες προτάσεις. Από την άλλη, επειδή είχε και τον κύριο Σκιαδαρές προχθές, το κράτος, η Αθήνα αποφασίζει ή είναι καταλυτική και συνσφορά της περιφέρειας που νομίζω όχι, ότι... Όχι, δεν αποφασίζει. Η πρόταση που έχουμε κάνει εμείς είναι να κάνουμε κάποιες προτάσεις οι οποίες θα συζητήσει και δέχεται ότι υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να λυθεί. Δηλαδή απλώς το Υπουργείο δέχεται ότι θα πρέπει να συζητήσουμε προτάσεις όσον αφορά το 35 χρονών γέφυρα και το πρόβλημα που δημιουργείται με τόσο μεγάλη κίνηση που περνάει μέσα από την πόλη. Mm-hmm. Και με τις συχνές βλάβες και το μεγάλο κόστος συντήρησης. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια μορφή η οποία να μας λίγο να μειώνει αυτή το κόστος. Και όχι μόνο το κόστος. Εγώ έχω και ένα άλλο πρόβλημα με τη γέφυρα. Το πρόβλημα του προσωπικού. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι 5. Όλοι και όλοι οι υπάλληλοι τη γέφυρα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 8 για να πιάνει η βάρνηση σε όλη μέρα λειτουργία. Θα πρέπει να λειτουργεί με 2 άτομα, λειτουργεί με 1, με κάποιο κίνδυνο. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε. Δηλαδή, νομίζω ότι και τώρα που ετοιμάζουμε μια προκήρυξη για 4 καινούργιους κυριστές, δεν ξέρω αν θα υπάρχει προσφορά, διότι προβλέπεται από τον κανονισμό τη γέφυρα να έχουν προϋπηρεσία στο εμπορικό ναυτικό ή να είναι μηχανική ή να είναι υποπλοίαρχη ή κάτι που για να έρθουν στη γέφυρα νομίζω θα προτιμήσουν κάτι καλύτερο και καλύτερα πληρωμένο. Μάλιστα. Έχει πρόβλημα αυτό το πράγμα. Δηλαδή από τον κανονισμό της γέφυρας θεωρείται πλωτό μέσο. Αν τώρα να φανταστείτε δηλαδή να μπορούμε να πάρουμε ένα παιδί από μια τεχνική σχολή από κάπου που να ξέρει και κάποια πράγματα που χρειάζονται, θα να ψάχνουμε ανθρώπους με φυλάδια και με πύρα, ας πούμε. Ναι, τώρα αυτό είναι λίγο, μου κάνει κάτι σε σκάλωμα γραφειοκρατικό, δηλαδή όταν μπορείτε να το λύσετε διαφορετικά. Γιατί τώρα που να έρθει ένας άνθρωπος και να αφήσει μια καλύτερη θέση στο ναυτικό και να έρθει σε μια γέφυρα εδώ να το χειρίζεται. Αυτό λέω και θα υπάρχει προσφορά και έχουμε πρόβλημα, δηλαδή δεν είναι το πρόβλημα της γέφυρας της ίδιας και της ηλικίας, αλλά και του προσωπικού που την λειτουργεί. Μάλιστα. Κύριε Σκιαδαρές, λέω καλά. Κύριε Χαλικιά, με ρωτάει τώρα εδώ πέρα ο Γιώργος, η λύση που σκεφτόμαστε έχει να κάνει με το να περιμένουμε και πάλι, διότι ξέρετε ότι το καλοκαίρι υπάρχει αυτή η εμπλοκή και η ουρά που δημιουργείται στο χρόνο που θέλουν για να περάσουν τα καράβια και μετά πάλι να γυρίσει η γέφυρα. Πάμε σε αυτή τη λύση ή η λύση που θα επιλεχθεί θα, με κάποιο τρόπο δεν θα γίνεται αυτή η διακοπή, με ρωτάει. Να σας πω, είναι η γέφυρα αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να λειτουργήσει με οποιοδήποτε τρόπο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τη θαλάσσια κοινωνία. Ναι. Εάν γίνει στο σημείο που λέμε του φιλοσόφων, έχουμε τη Μαρίνα. Συζήτηση που έχω κάνει με τον διευθυντή της Μαρίνας μου είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τα ωράρια λειτουργίας, διότι τα σκάφη δεν είναι όπως τα αυτοκίνητα που φτάνουν κάποια στιγμή απρόσμενα και πρέπει να βρουν τη γέφυρα ανοιχτή για να μην είναι κουρά. Έχουν πρόγραμμα, ξέρουν τις ώρες που ανοίγουν και ανοίγει και κλείνει και περνάνε ή φεύγουν συγκεκριμένες ώρες ή επιστρέφουν. Θεωρεί ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα με αυτό. Mm-hmm. Το θέμα είναι ποιος τρόπος κατασκευής θα επιλεγεί και αν θα είναι αρκετά υπερυψωμένοι ώστε να περάνε τουλάχιστον τα μυστιοφόρα, αν θα είναι ανοιγόμενοι κλπ. Αφού έχει αποκτηστεί το θέμα της υπόγειας.
η οποία πολλοί διαμαρτύρονται και λένε γιατί αυτό αποκλείστηκε κλπ. Νομίζω ότι δεν τέριαζε στη φύση και, στην, και στον τρόπο εισόδου στην Πεφκάδα και νομίζω θα δημιουργούσε και άλλα προβλήματα. Δεν ξέρω τι θα γινόταν αν θα υπήρχε κόστος τη σεισμικότητα της περιοχής και για ένα σωρό άλλα προβλήματα που θα υπήρχαν. Νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ μικρότερο κόστος και θα την κάναμε και πιο εύκολα, γιατί παίζει ρόλο όπως είπαμε και το κόστος. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Βέβαια, από την άλλη, έχει ανοίξει και η συζήτηση, κύριε Χαλικιά, για το τι κόσμο θέλουμε να έρχεται πλέον στο νησί. Και μάλιστα, πολλοί λένε ότι αν υπήρχε ένας τρόπος, μια πράσινη κάρτα για τους κατοίκους, ίσως θα πρέπει να οριοθετήσουμε και εμείς το τι κόσμο θέλουμε σαν τουρισμό στο νησί. Εννοείται να πληρώνουν για να μπαίνουν στο νησί. Υπάρχει και αυτή η άποψη που συζητιέται. Όχι για τους ντόπιους. Εάν φτάσει ένας ηλεκτρονικός τρόπος ώστε τα αυτοκίνητα που περνάνε να χρεώνονται αυτόματα περνώντας με ένα γρήγορο τρόπο, θα μπορούσε να λυθεί. Αλλά για σκεφτείτε, με την ουρά που δημιουργείται περνώντας μερικά δευτερόλεπτα, να χρειάζεται να σταματήσουν για να πληρώσουν ένα διόδιο. Θα έπρεπε να έχουμε 6 συνεχόμενα στη σειρά τουλάχιστον ταμεία με αβάρδιες 24 ώρες και με υποδομές που είναι πάρα πολύ δύσκολες. Νομίζω ότι είναι σχεδόν αδύνατο αυτό. Σχεδόν αδύνατο. Ίσως εάν θα προχωρήσει η τεχνολογία όπως λένε θα γίνει και με τις μεγάλες οπτικούς άξονες όπου δεν θα υπάρχουν τα διόδια όπως υπάρχουν και στο εξωτερικό όπου θα ανοίξει ένα... Αυτό που υπάρχει ήδη, η ηλεκτρονική πληρωμή υπάρχει ήδη. Ακριβώς, αυτό το κάνουμε και τώρα, αν θέλουμε. Ναι, σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρχει ένα. Θα υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα, μάλιστα. Νομίζω ότι δεν είναι άσχημο να μένουν κάποια χρήματα στο νησί και αυτά να σπαταλώνται μετά και να τα χρησιμοποιούμε για να φτιάχνουμε το δικό δίκτυο, ας πούμε. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Ας πούμε, επιβαρύνεται. Επομένω και το κράτο πλέον δίνει λιγότερα χρήματα. Είναι μια ιδέα που θα μπορούσε να συμβεί, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορούσε να συμβεί με τον τρόπο των διοδίων. Μάλιστα. Απλά εννοώ ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αποφασίσουμε. Δεν το λέω, εντάξει, οι πολίτες φυσικά να εξαιρούνται, ίσως και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, αλλά από την άλλη, να περιορίσουμε με αυτόν τον τρόπο ίσως και την πρόσβαση ανθρώπων που έρχονται εδώ και καταπονούν και τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον του νησιού, οριοθετώντας πάντα, όπως είπαμε, τι πλάνο θέλουμε τουριστικό. Διότι, να πω την αλήθεια τώρα, κύριε Χαλικιά, και μιλάω ως πολίτης, έχουμε λίγο μπλεχτεί. Δηλαδή, δεν έχω κατανοήσει αν υπάρχει μια κοινή δράση όσον αφορά και την προβολή, αλλά και το τι θέλουμε τουριστικά στο νησί. Άλλη γραμμή ακούω από το μελητήριο, άλλη από το Δήμο, άλλη από την περιφέρεια. Να σας διακόψω. Θέλω να πω το τι θέλουμε στο νησί δεν καθορίζεται αυτό θα βάλουμε ένα αντίτιμο στη κέντρα. Σωστό. Είναι από το αν εμείς. Αν έχουμε τις κατάλληλες υποδομές και αν θα φτιάξουμε τα κατάλληλα καταλήμματα και θα προσφέρουμε τις απαραίτητες υπηρεσίες. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι που παίζει ρόλο και στο κάτω-κάτω δεν νομίζω αυτό που ακούγεται τελευταία για το επίπεδο, για το οικονομικό κλπ. Των επισκεπτών, νομίζω ότι είναι λίγο σε λάθος κατεύθυνση. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Χαλιά? Κανένας άνθρωπος δεν είναι. Πώς το λένε, δεν μπορεί να πούμε ότι. Να το αποκλείσει το δικαίωμα να πάει κάπου να κάνει διακοπές, αυτό εννοείται. Απλά εμένα ο προβληματισμός μου έχει να κάνει στο επίπεδο των υπηρεσιών, δηλαδή στο να προσφέρουμε χαμηλό επίπεδο υπηρεσίες που θα μαγνητίζουν αυτόν τον κόσμο που θα έρχεται εδώ, διότι μιλώντας με την αγορά, ξέρετε, με την αγορά τροφοδοτούμαστε, υπάρχει το παράπονο ότι ναι, μεν υπάρχει κίνηση, αλλά όλοι πάνε και χαλάνε τα λεφτά τους στα σούπερ μάρκετ και παίρνουν ακόμα και νερά εκεί. Με αυτή τη λογική. Αλλάζουν τα πράγματα. Σωστά. Αλλάζουν οι συνθήκες, αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε δει τεράστιες αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Θα το δούμε και αυτό. Δεν είναι δηλαδή κάτι που. Σωστά. Και αυτό να το αντιμετωπίσουμε όπως και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, δεν πάνε και οι εποχές που έβλεπε κάποιον, ας πούμε, είχαμε λιγότερο μεν κόσμο, αλλά με περισσότερα χρήματα που έδωσαν σε κάποιες ταβέρνες και χαλάγανε τα πάρα πολλά χρήματα κλπ. Έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο, πολύ περισσότερο. Και ο κόσμος γενικά είναι περισσότερο συγκεκριμένος ανεξάρτητα από που προέρχεται. Ακόμα και από τις αυτές θεωρούμε πλούσιες, ας πούμε, περιοχές. Υπάρχει. Χώρες, βεβαίως, βεβαίως. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Έχοντας δει τι γίνεται στον κόσμο γενικά και στα υπόλοιπα κράτη, ακόμα και αν στα δικά τους κράτη δεν έχουν ακόμα φτάσει η κρίση ή τουλάχιστον στον βαθμό που έχουμε εμείς, δεν έχουν το ίδιο άγγιγμα όσον αφορά την. Τώρα έχω εδώ ένα ερώτημα του Σπύρου. Ο Σπύρος είναι από τις Τσουκαλάδες και μου λέει σε ποιον εμείς να παραπονιόμαστε που δεν έχουμε νερό την ημέρα, στο Δήμο ή στην περιφέρεια. Νομίζω. Δεν έχουμε εμείς καμία σχέση με το δικτύο. Δεν έχει σχέση. Δεν έχει σχέση
Ακριβώς. Θέλω λίγο τώρα, κύριε Χαλιά, να μου πείτε και μια εικόνα αυτή τη στιγμή όσον αφορά τους δρόμους. Υπάρχει ένα θέμα, ο Γυαλός είναι ανοιχτός ο δρόμος, κλειστός για τη Δημοτική Αρχή, αλλά θέλω να πω ότι εγώ τον κατέβηκα και έκανα τον μπάνιο μου και πρέπει να πω ότι αυτό που δημιουργείται είναι... Δεν έχει τελειώσει επί η εργολαβία. Mm-hmm. Και από τη στιγμή που δεν έχει τελειώσει η εργολαβία, θεωρείται εργοτάξιο και επομένως επίσημα θεωρείται κλειστός, γιατί αν γίνει ένα ατύχημα θα ανέβει και ο εργολάβος και ο ανάβος. Αυτό είναι ακριβώς. Είναι κάτι σαν αυτό που έγινε και πέρσι με τον Άγιο Νικήτα, με τα πεφκούλια και με το πρόβλημα που υπήρχε στην είσοδο που κάναμε εκείνο το έργο. Αν θυμάστε, είχα βάλει και εγώ κάποιες πινακίδες εκεί πέρα και είχα πει ότι ο δρόμος είναι κλειστός, τους βγάζαμε. Το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Αυτά συμβαίνουν τώρα σε αποκαταστάσεις. Εγώ να πω την αλήθεια ότι κατέβηκα το δρόμο. Νομίζω ότι όταν τελειώσει το έργο, ο δρόμος θα είναι κόσμημα για την περιοχή. Ήδη τώρα που είναι νομίζω στο 70% ολοκληρωμένος, κύριε Χαλκιά, εγώ αισθάνθηκα ότι πραγματικά θα είναι πολύ καλός ο δρόμος, γιατί κατέβηκα σχετικά άνετα. Αν σκεφτείτε ότι υπάρχει. Όπως θα είναι και όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι, κύριε Χαλκιά. Πολύ σημαντικό αυτό. Αυτή τη στιγμή εκτελούνται. Από την περιφέρεια έργα οδοποιίας από την αποκατάσταση από το σεισμό. Το ένα το έργο είναι από τη Βασιλική στον Άγιο Πέτρο και στο Κομιλιό που γίνονται τυχαία τη στήριξη ασφαλτικά και πάρα πολλά άλλα που έχουν σχέση με την επικινδυνότητα του δρόμου. Και έχει ξεκινήσει και η εργολαβία που είναι από το Κομιλιό Δράγανο Θάνη στην Κυρά, όπου ο εργολάβος εκεί όμως λόγω της μεγάλης κίνησης που πάνε για το πόρτο κατοίκη της παραλίας. Mm-hmm. Έχει περιοριστεί στο τελευταίο κομμάτι που δεν έχει πολλή κίνηση, που είναι προς το μοναστήρι. Για την ώρα που έχει τελειώσει η πολλή κίνηση. Επίσης έγινε και η παρέμβαση που κοντεύει να τελειώσει. Έχει γίνει το ένα το μεγάλο κομμάτι που είναι Σφακιώτες Αλέξανδρο. Εκεί το Αλέξανδρο Σπατίστομα έχει μείνει. Ένα κομμάτι που αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει λίγο οι εργασίες λόγω του 15 Αύγουστου κλπ. Θα δούμε. Έχουμε ένα πολύ καλό οδικό δίκτυο σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά του Ιουνίου. Θα γίνει πολύ, πολύ καλύτερο. Και φυσικά θα γίνει ακόμα καλύτερο αν καταφέρουμε να πάρουμε και τις εκπτώσεις τις οποίες έχει υποσχεθεί ο κ. Χαρίτης και όλες οι υπουργοί γνώσης. Αυτά δεν έγινε και στην Κεφαλονιά. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε όλα τόσα, γιατί ήδη έχουμε μεγάλες εκπτώσεις και νομίζω ότι από κάθε έργο θα μπορούμε να κάνουμε όλο ένα. Πολύ ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Του χρόνου τώρα θα μπορούμε να πηγαίνουμε σε όλες τις παραλίες κανονικά? Και ένα σχόλιο, δεν ξέρω αν είναι στη δική σας αρμοδιότητα. Με ρωτάνε και για τη Λαγκάδα τι θα γίνει, κύριε Χαλκιά. Κλειστός ο δρόμος πάλι εκεί. Εκεί νομίζω ότι κάτι θα έπρεπε να έχει προβλεφτεί. Έπρεπε να ξεκινήσει μαζί με τις άλλες παραλίες. Δεν ξέρω γιατί να έχει γίνει αυτό. Εντάξει, δεν ξέρω. Τι να πω, είναι κάποιες επιλογές. Πιστεύω ότι εξυπηρετεί όλη την κεντρική, πάρα πολύ κόσμο, πολλά χωριά που κατεβαίνουν στις παραλίες και θα πρέπει και κάτι να γίνει, ξεκινήσει μια διαδικασία ο Δήμος. Μακάρι να τελειώσει μέχρι τον χρόνο, όπως και η εκκρεμή που έχει πρόβλημα μεγάλο, ακόμα και σήμερα δημιουργούνται, πέφτουν διάφορα. Είναι δηλαδή ένα δύσκολο κομμάτι το... Δύσκολο κομμάτι, το οποίο συνεχίζεται το έργο αυτή τη στιγμή όμως, νομίζω, κύριε Χαλκιά. Ναι, συνεχίζεται. Ναι, συνεχίζεται και νομίζω δεν προλαβαίνεται, αλλά νομίζω του χρόνου θα πρέπει του να χρόνου θα είμαστε κανονικά. Θα είμαστε κανονικά. Αλλά πρέπει να γίνει και η Λαγκάδα, που δεν το συζητάμε. Είναι ένα δύσκολο δρόμο και η Λαγκάδα και πάρα πολύ επικίνδυνο σε κάποια σημεία. Αλλά αν γίνει μια σωστή μελέτη και εργασία, θα πρέπει να δώσει μια λύση σε όλα εκείνα τα σφακιώτες, λαγαδά, τα καριά. Είναι πάρα πολλά, αν τα αναφέρω. Είναι πολλά. Ευελπιστούμε του χρόνου να τον έχουμε. Το δρόμο θα τον έχουμε του χρόνου, πιστεύετε? Δεν ξέρω τι να σας πω. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, δεν τον κυρίζουμε σε μια. Ναι, δεν τον κυρίζουμε. Είναι δημοτικός και το κυρίζει το Δήμος και δεν θέλω να δεσμευτώ εγώ. Ωραία. Ναι, και πολύ καλά κάνετε. Εντάξει. Θέλω λίγο επίσης, κύριε Χαλκιά, μια που είστε εδώ, είχατε στείλει ένα δελτίο τύπου για τις δράσεις της περιφέρειας, όπου στηρίζετε τις αθλητικές δομές του νησιού. Και πρέπει να πω ότι τα πηγαίνουμε πολύ καλά σε επίπεδο ομάδων. Νομίζω ότι η Λευκάδα είναι φυτώριο. Και βεβαίως μεγάλη συζήτηση γίνεται και για το στάδιο στην πόλη μέσα. Θέλω λίγο να μας μιλήσετε για τις δράσεις της περιφέρειας. Ότι ξέρετε, πολλές φορές η περιφέρεια κάνει δουλειά που μπορεί να περνάει στα ψηλά. Μιλήστε μας λίγο για αυτό το πλάνο δράσεων της περιφέρειας. Να σας πω, έχοντας κάνει αρκετά θετικές καταστάσεις σε όλα τα Ιόκια και σε άλλες περιοχές, αποφάσισα και στη Λευκάδα, ειδικά μετά την άνοδο των δύο ομάδων μας παραπάνω κατηγορία, όπου θα έχουμε και μεγαλύτερες υποχρεώσεις και επειδή το γήπεδο ήταν σε καλή κατάσταση, να διαθέσω 210.000
για να γίνουν πράγματα που θα έπρεπε να γίνουν. Δηλαδή, η αντικατάσταση του ΛΟΤΑΤΗ θα γίνει ένα κοινό ΛΟΤΑΤΗ, θα ήταν εξαιρετικό. Η υποστήριξη των κερκίδων των υπόλοιπων που δεν έχει γίνει και είναι επικίνδυνε στο στάδιο. Στο άκρο, δηλαδή. Ναι. Mm-hmm. Καθίσματα, αλλά και ένα δημοσιογραφικό, αυτά τα κλειστά δημοσιογραφικά που θα εξυπηρετεί του. Αυτού που θα μεταδίδουν του αγώνε. Τα θεωρία, τα δημοσιογραφικά που κάθε σύγχρονο γήπεδο έχει. Ναι, επειδή τα γήπεδα φέρνουν καλά και τα στάδια και όλα αυτέ τι καταστάσει ανήκουν στου Δήμου, αλλά νομίζω ότι και εμεί, εγώ δηλαδή, σκέφτηκα ότι θα πρέπει να βοηθήσω σε αυτήν την κατεύθυνση. Όπω και ένα ποσό που έδωσε γύρω στι 35.000 για το πιστό για κάποια υλικά μπασκετέ και κάποια άλλα πράγματα. Και προετοιμάζω και μια μικρή παρέμβαση σε ένα χώρο που υπάρχει εδώ στη Κατούνα για την τοπική ομάδα, για, τουλάχιστον για προπονήσεις, γιατί για να μην πηγαίνει φακιώτες και τα παιδιά έχουν μαθήματα, σχολεία κλπ. Προσπαθούμε δηλαδή και σε αυτή την κατεύθυνση, στον αθλητισμό. Μάλιστα. Να σας πω και ένα νέο τώρα αυτή τη στιγμή, 3 του μήνα, 4 του Σεπτέμβρη, θα γίνει και το τουρνουά των ομάδων που έγινε πέρυσι στην Κέρκυρα, στη Λευκάδα, με τις αντίστοιχες ΕΠΣ, παρέμβαζας Λευκάδος και Θεσσαλονίας και Κέρκυρας, δύο αγώνες το Σάββατο και δύο την Κυριακή, θα τους φιλοξενήσουμε εδώ στη Λευκάδα τα παιδιά δύο μέρες. Mm-hmm. Αν θυμάστε, πέρσι είχαμε πάρκετ το τρόπο στην Κέρκυρα. Α, βεβαίως, βεβαίως. Ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα παραταθεί και λίγο και η σεζόν. Η αλήθεια, αν θα έχει ενδιαφέρον στην πόλη. Να μην... είναι κάτι που έχουμε αρχίσει να το κάνουμε και κάθε χρόνο θα γίνεται και σε μια περιοχή. Άρχισε πέρα στην Κέρκυρα να γίνει θεσμός. Νομίζω ότι είναι καλό. Μαζεύονται τα παιδιά και τα αθλητικοί παράγοντες από κάθε γενιά. Γίνονται και μεταξύ τους διάφορες επαφές. Συζητάνε, παίζουν μπάλα. Ευχαριστώ, ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία, κύριε Χαλκιά. Οπότε λοιπόν έχουμε αυτό το πλάνο δράσης περιφέρειας. Νομίζω ότι όλοι συνεννούμε ότι ζούμε σε μια ευλογημένη τοποθεσία, ιδιαίτερα στη Λευκάδα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι έχουμε τεράστιες αναπτυξιακές ευκαιρίες και από εκεί και πέρα βέβαια θα πρέπει όλοι μαζί, όλοι και οι θεσμικοί και εσείς, να κάνουμε τη Λευκάδα να πετάξει. Κύριε Χαλικιά, τι έχω πάθει τώρα, θα με μελετάει ο κύριος Κεδαρές. Να κάνουμε τη Λευκάδα να πετάξει, γιατί νομίζω ότι το μέλλον είναι μπροστά μας τώρα με την ολοκλήρωση των οδικών αξώνων. Και θέλω να σας πω ότι εμένα τώρα, παρόλο που ξέρετε ότι είμαι στην τηλεόραση στην Αθήνα, με παίρνει κόσμος από άσχετα μέρη και με ρωτάει αν υπάρχουν ευκαιρίες επένδυσης στη Λευκάδα και το τι λείπει από το νησί να έρθουν να επενδύσουν σε καταστήματα και σε υπηρεσίες. Οπότε πιστεύω ότι στο πλάνο κάποιου που θέλει να επενδύσει χρήματα, η Λευκάδα είναι νούμερο ένα προορισμός αυτή τη στιγμή. Το πιστεύω. Ναι, νομίζω ότι θα αρχίζουν και φαίνονται ευκαιρίες πάρα πολλές. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνουν και από επιχειρηματίες προσπάθειες και στον τομέα του τουρισμού όσον αφορά τα μεγάλα, λίγο μεγάλα ξενοδοχεία. Έστω και μεσαία, αλλά τετράστερα και πεντάστερα που λείπουν από τη Λευκάδα. Δηλαδή, η Λευκάδα έχει πάρα πολλά δωμάτια και μικρές μονάδες. Mm-hmm. Νομίζω ότι και αυτό θα βοηθήσει και τον τουρισμό, αλλά θα πρέπει να μπορέσουμε να αναπτύξουμε και να συνδυάσουμε και το ορεινό κομμάτι όσον αφορά δηλαδή το τουρισμό, τα μονοπάτια, να μπορέσουμε να κάνουμε εναλλακτικό τουρισμό, να μπορέσουμε να αυξήσουμε να μεγαλώσουμε την περίοδο τουριστική. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Χαλκιά, να σας ευχηθώ χρόνια πολλά για αύριο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Αυτό που είχαμε μιλήσει προχθές, όσον αφορά τις κοινωνικές δράσεις. Ναι, έχετε δίκιο. Ναι, ήθελα να σας το ρωτήσω, μου ξέφυγε. Για τις κοινωνικές δράσεις που κάνει η περιφέρεια, η οποία πέρα από τα επιστημιστικά, διανομή φρούτων ή ξέρω εγώ διάφορα άλλα πράγματα που κάνουμε, αυτή τη στιγμή είναι κάποια πράγματα που είναι ενδιαφέροντα. Να τα πούμε, κύριε Χαλκιά. Καταρχάς, δρομολογείται ένα γραφείο όπου θα μπορούν κάποιοι δωρεάν να παίρνουν πληροφορίες και επιστημονική στήριξη όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια και τα προβλήματα που έχουν γι' αυτό. Θα είναι στελεχωμένο και θα είναι με έξοδα της περιφέρειας. Πολύ σημαντικό αυτό. Αν θα είναι στα γραφεία της περιφέρειας ή κάπου αλλού μέσα στην πόλη, θα το δούμε, το ψάχνουμε αυτό. Θα είναι στο επόμενο διάστημα σύντομα. Επίσης, θέλω να πω ότι έχουμε παραγγείλει και μια ράμπα για μια C-Track, λέγεται, που είναι ένα εξαιρετικό σύστημα για ανθρώπους που έχουν κοινωνικά προβλήματα. Έχει καθυστερήσει, περίμενα ότι θα είναι μες τον Αύγουστο, αλλά επειδή παράγγειλε και η Κέρκυρα και η Κεφαλονιά και ανέβηκε το ποσό, πρέπει να γίνει
η προμήθεια και για τους τρεις μαζί και θα πρέπει να γίνει ένας διαγωνισμός. Μάλιστα. Ενώ θα μπορούσαμε να πάμε με πιο γρήγορα αν ήταν μόνο η Λευκάδα. Υπάρχει μια στις προμήθειες τώρα ότι αν στα Ιόνια, ας πούμε, την περιφέρεια Ιόνιων χρειάζονται τρεις περιφερειακές ενότητες ή δύο, θα πρέπει να γίνεται μια, να μην γίνονται ξεχωριστά. Mm-hmm. Και καθυστέρησε λίγο, αλλά νομίζω αυτό δεν είναι για ένα χρόνο. Και είναι αυτό που σας είχα, που συζητήσαμε και μαζί την είναι για το νοσοκομείο. Α, ναι. Που βοηθήσαμε πάρα πολύ σε αυτό το τομέα. Νομίζω ότι αυτό έδωσε μια τεράστια λύση στο νοσοκομείο. Το λέω και το πιστεύω γιατί το βλέπω. Το έχω ζήσει και προσωπικά με δικούς μου ανθρώπους στο νοσοκομείο. Που παίρνοντας μια απόφαση το 2015, που το νοσοκομείο ήταν υποδιάλυση, δεν λειτουργούσε τίποτα, απλώς ήταν διακομιστικό κέντρο. Δώσαμε μια επιχορήγηση σε επικουρικούς γιατρούς, 350 ευρώ κάθε επικουρικός γιατρός που ερχόταν στην Λευκάδα και έβγαινε στο Υπουργείο Υγείας. Δηλαδή στην προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας έβγαινε και αναφερόταν αυτό. Στην πρώτη απόφαση που πήραμε το 2015 αναφερόταν σε 5 γιατρούς, αλλά πολύ σύντομα κάναμε επικαιροποίηση γιατί τους κάναμε 7, δεύτερη τους κάναμε 10 και πριν από 20 μέρες περίπου τους κάναμε 14, γιατί δηλαδή, η κοινωνία και αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει στους 14 από ένα. Με την επιδότηση αυτή που είχατε. Νομίζω είχαμε συζητήσει περίπου πριν το 2015, πριν δύο χρόνια. Το είχαμε συζητήσει, κύριε Χαλκιά, θυμάμαι στον αέρα. Υπάρχουν, έχουν έρθει παθολόγοι, έχουν έρθει ορθοπαιδικοί, έχει έρθει ουρολόγος, έχει έρθει με ευτήρας, έχει έρθει ακτινοδιαγνώστης, βιοπαθολόγος που δεν υπήρχε ποτέ, καρδιολόγος που δεν υπήρχε. Εγώ, η μητέρα μου έκανε μια εγχείρηση, πήρα καρδιολόγο απ' έξω και τήρωσε για να κάνει την εγχείρηση. Μάλιστα. Και νομίζω αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά για τόσο για ένα νοσοκομείο στον Άγκυρα, στο νοσοκομείο Λευκάδα, 14 γιατροί που ήταν. Δεν λέω ότι ήταν το μόνο και δεν θα ήταν 14, αλλά το ένα που ήταν, πιστεύω θα γινόταν 4, 5, 6, δεν ξέρω αν θα πάγαμε σε αυτό το επίπεδο, γιατί σίγουρα σήμερα και με την οικονομική κατάσταση, γιατί πλήττει όλους τους τομείς, πιστεύω ότι κάποιος το σκέφτεται λίγο πιο. Σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο, διότι κάποια στιγμή με το μισθό που παίρνουν οι γιατροί δεν βγαίνουν να ρωτήσω κάτι. Αυτό το κίνητρο θα συνεχίσει να υπάρχει, γιατί έχω την εντύπωση ότι αν σταματήσει αυτή η επιδότηση. Όχι, δεν σταματάει η επιδότηση. Είναι ένας νόμος ο οποίος είχε βγει για νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Δώσαμε αγώνα να τον τροποποιήσουμε, διότι είδε στην αρχή δεν δέχονταν να δώσουμε χρήματα, γιατί ο νόμος έλεγε ότι μπορούμε να ενισχύουμε τους γιατρούς υπαίθρου ή τους επικουρικούς με σύντηση ή διαμονή. Και το σύντηση ή διαμονή το θεωρούσε ότι εμείς έπρεπε να έχουμε τάχα κάποια σπίτια ή να έχουμε καμιά λέσχη να τους ταΐζουμε. Και με επαφή με το Υπουργείο Υγείας, αρκετές επαφές με τον κ. Ξανθό και με το γραφείο του κλπ., καταφέραμε να τροποποιηθεί και να γίνει μια συμπλήρωση στον νόμο, ο οποίος έλεγε χρηματικό ένταλμα, χρηματικό ποσό. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, πήραν και τα χρήματά τους αναδρομικά και νομίζω ότι βοήθησε σημαντικότατα στη λειτουργία του νοσοκομείου. Βέβαια, μαζί με πολλά άλλα πράγματα, δεν λέω ότι είναι μόνο η υπηκουρική και μόνιμη και διεθνέρ. Και αυτή τη στιγμή μπορώ να πω με 150.000 κόσμο στη Λευκάδα, αν πάτε κάθε μέρα γίνεται, θέλω να δεις το νοσοκομείο. Μάλιστα. Πάρα πολύ κόσμο και πολλά. Και αυτό είναι παρήγορο. Παρήγορο. Καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούν να αλλάξουν όλα από τη μια μέρα στην άλλη. Όμως είναι ένα μέτρο το οποίο το εξαγγείλατε πριν δύο χρόνια, η περιφέρεια. Θυμάμαι ότι είχαμε μιλήσει και αυτή τη στιγμή ήδη έχει αποδώσει καρπούς, καθώς το νοσοκομείο δεν βιώνουμε αυτές τις μαύρες ημέρες του 2015 με τα προβλήματα. Αυτό όμως υπάρχει. Μπορεί κάποιος να πάει και να απευθυνθεί εκεί και να ζητήσει βοήθεια, όπως είπαμε, και να μην πληρώνει τα χρήματά του, διότι με την έννοια όταν δεν έχει κάποιο και έχει ασφαλιστικές φορές. Με αυτή τη λογική, κύριε Χαλκιά. Γιατί. Έχουμε και τα θέματα με το κάστρο που έχουν και 300.000 στο κάστρο κάπου στην είσοδο στη γέφυρα για να γίνει διαμόρφωση υποδομές, τουαλέτες κλπ. Που χρειάζονται και έχουν εγκριθεί αυτά τα χρήματα. Α, μάλιστα. Έχουμε τα χρήματα που έχουμε βάλει για το αρχαίο θέατρο 50 και 50.000 για την Αμασκαπή. Όπως έχουμε και μια είδηση ότι έχει μπει στο Ίντερεκ, στο διασυνοριακό, ένα κτίριο της αγροτικής ανάπτυξης που είναι το πίσω από το Pure, στο αυτό το κατάστημα από τον μπαρ που είναι στη Λευκάδα, το οποίο είναι ένα ερείπιο εκεί πέρα και το οποίο θα γίνει ένα πολιτιστικό έτσι, κέντρο, με 300.000 αρχικό, όπως όλα μπορεί και να ανέβει, γιατί έμαθα από την Κερκέρα ότι κάποια που ήταν να μπουν δεν μπήκαν. Μάλιστα. Και αυτό έχει οριστικοποιηθεί. Άρα λοιπόν θα έχουμε και ένα επιπλέον χώρο που λείπουν πάρα πολύ. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Μάλιστα.
Ωραία. Είναι ωραίο να ακούμε για χρήματα να έρχονται στο νησί, κύριε Χαλικιά. Είναι ευχάριστο και πρέπει να τα προβάλλουμε όλα για να έχουμε μια σφαιρική εικόνα, όπως είπαμε, για το τι συμβαίνει. Γιατί μπορεί ο κόσμος να μην το γνωρίζει, όμως γίνονται κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα. Όπως στέλνουμε... γίνεται και ένας αγώνας για να αδειάσουμε το ταόλ από την άμμο. Δεν ξέρω αν έχετε δει ήδη από πίσω από το ταόλ περνάνε αυτοκίνητα πλέον. Α, το παρατήρησα. Έχουν φτιαχτεί πάρα πολλές παραλίες με 13 άδειες προσάμωσης, τις οποίες έχουμε βγάλει όταν ανέλαβα εγώ η άμμος πήγαινε για να πληθεί. Και δεν υπήρχε ούτε καν παραχώρηση στην περιφέρεια. Την πήραμε την παραχώρηση μετά από παρεμβάσεις σχετικές μου, αλλά και του Στάδου, του Γκόρμπαν, του βουλευτής στο Υπουργείο. Σωστά. Και μετά από εκεί πέρα βγάλαμε τις άδειες και κάνουμε αυτή. Και δεν ξέρω αν έχετε δει και στις παραλίες αυτές εδώ πέρα, τις ανατολικές, με πολύ μικρές ποσότητες, πόσο έχουν εμποδιστεί και πόσο ο κόσμος ευχαριστεί. Είναι αλήθεια. Και βέβαια να αδειάσουμε και το χώρο από εκεί που χωρίς καμία έτσι σκέψη τότε. Μάλιστα. Κάνανε αυτό το έκτρωμα εκεί πέρα και του. Και όντως ο κόσμος είχε δίκιο, ας πούμε. Πονεμένη ιστορία. Αλλά στην μεριά, βέβαια, δεν έχουμε και τα χρήματα για να μπορέσουμε μαζικά να την πάρουμε από εκεί να την πάμε στις παραλίες. Παρότι οι μελέτες προβλέπουν αρκετές ποσότητες. Γιατί, όπως ξέρετε, έχουμε ένα φορτηγό και προσπαθούμε να αυτό και με κάποιους ιδιώτες καπιτάβου, αλλά δύσκολα. Λίγο προσπαθούμε πάντως. Έχουμε Εντάξει. και ένα έγγραφο στο Υπουργείο να αλλάξουν οι όροι, ώστε να μας δώσουν κανένα πλέον χρονική προθεσμία, γιατί υπάρχουν και τέτοια. Και νομίζω ότι προχωράμε και σε αυτό. Πολύ ωραία. Οπότε λοιπόν θα μας τα επικαιροποιήσετε τις επόμενες εβδομάδες, θα δούμε αν προχωράνε όλα αυτά. Χαιρόμαστε που μαθαίνουμε ότι υπάρχουν χρηματοδοτήσεις και δράσεις στο νησί, καθώς όπως είπαμε θεωρούμε ότι είναι ένας προορισμός ο οποίος θα είναι σημείο αναφοράς και είναι ήδη Λευκάδα. Είδατε, νομίζω σπάσαμε το ρεκόρ στον τουρισμό φέτος. Αυτό είναι ένα ενθαρρυντικό. Βοήθησαν και οι δρόμοι, βέβαια. Βεβαίως. Και νομίζω ότι αν γίνει και το Αμφιλοχία Λευκάδα, εκεί θα είναι τώρα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Χαλικιά, τι γίνεται με αυτό το κομμάτι, με το Αμφιλοχία Λευκάδα. Αυτό το κομμάτι θα έχει γίνει, κύριε Πινιέ, και αυτό το κομμάτι μαζί με όλα τα υπόλοιπα υπήρχαν εργολάβοι, ο οποίος όμως εργολάβος, ενώ όταν ενεργοποιήθηκε το πρόγραμμα των δικών αξιών που έπρεπε να γίνει οπωσδήποτε, γιατί κινδυνεύαμε να επιστρέψουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω στα 4 και πάνω δις, που ήταν όλοι οι δικοί άξονες, γι' αυτό τρέξαν τα. Ναι. Ο κ. Σπίτι έτρεξε πάρα πολύ όσον αφορά τους εργολάβους, οι οποίοι ήταν εγκατεστημένοι και υπολειτουργούσαν. Στο συγκεκριμένο, μου είπαν μέσα στο υποδομό, γιατί δεν είχα υπόψη τη συγκεκριμένη περίπτωση, ο εργολάβος είχε κρεοκοπήσει και είχε καταλήψει το έργο. Οπότε δεν υπήρχε δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί για να συνεχίσει και να τελειώσει όπως δουλέψαν σε φούλο ρυθμό τα υπόλοιπα. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να βγει θα βγει μια καινούργια δημοπρασία για αυτό το κομμάτι, μαζί με το κομμάτι Άκτιο Λευκάδα κλπ. Θα γίνουν όλα αυτά μαζί σε μια. Σαν μια έργο σκούπα. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Όλο αυτό πότε πρακτικά μπαίνει σε δράση, δηλαδή από φθινόπωρο και μετά. Γιατί, δηλαδή... Από το Υπουργείο μου είπαν ότι το 19 θα είναι έτοιμο. Το 19. Α, αυτό είναι ενθαρρυντικό. Το 19 θα έχει τελειώσει. Αν γίνει και αυτός ο δρόμος, εντάξει, πλέον η Αθήνα είναι προάστιο. Γιατί έρχεσαι σε ένα δρόμο γρήγορο και ασφαλή. Και φεύγεις μετά. Και μπαίνει σε ένα δρόμο πάρα πολύ επικίνδυνο. Με τόσα ατυχήματα, ξέρετε τα ατυχήματα που γίνονται τελευταία. Βεβαίως. Ας ελπίσουμε ότι αυτό να το τρέξουμε όλοι, γιατί πραγματικά νομίζω είναι ένα έργο πνοής και για το νησί και για την ευρύτερη περιοχή. Έτσι κι αλλιώς συγκοινωνούν τα δοχεία όλα αυτά. Χρήσιμη συζήτηση και ευχάριστη πάντα, κύριε Χαλικιά. Χρόνια πολλά σας εύχομαι για αύριο. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά και σε όλους όσους γιορτάζουν, αλλά και σε όλους μου δοκαπητάκους. Το είναι μια γιορτή για όλους και. Υγεία να έχουμε. Υγεία και καλές ειδήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ, κύριε Χαλικιά.